Βρισκόμαστε στο αρχηγείο της Ελληνικής Αποστολής στον Πακού. Μαζί μας είναι η ιατρική ομάδα και ο επικεφαλής ιατρός Αντώνης Λεμονής, μαζί με τη φυσικοθεραπεύτρια Σταυρούλα Νεοχωρίτη. Γιατρέ, πες μας πώς κύλησε αυτή η εβδομάδα στον Πακού. Η εβδομάδα κύλησε λίγο παράξενα, λίγο με τα παιδιά. Ήταν αγώνες νέων, Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων και τα παιδιά κάποια ήταν πρωτοεμφανιζόμενα σε τέτοιου είδους συνθήκες και τέτοιου είδους αγώνες. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα λίγο στην αρχή προσαρμοστικότητας και τα παιδιά αντιμετωπίσανε κάποια μικρά αλλά παθολογικά προβλήματα. Κατά βάση όμως νομίζω πως πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τα αντιμετωπίσαμε και με τη Σταυρούλα τη Νεοχωρίτη, η οποία είναι η ψυχοθεραπεύτριά μας. Τα αντιμετωπίσαμε γρήγορα, άμεσα και νομίζω ιδιαίτερα προβλήματα ιατρικά δεν υπήρχαν. Σταυρούλα, έχεις να μας πεις και εσύ κάτι? Δεν έχω να πω κάτι, όχι. Κυλήσαν όλα πάρα πολύ ωραία. Ό,τι και συνέβη το αντιμετωπίσαμε. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Το μόνο έτσι που να πω είναι ότι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Να δώσω πάσα στον γιατρό να μας τα πει καλύτερα για την Ελίνα Τζέγκο. Ναι, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ. Είχαμε μια ατυχία στην ομάδα μας. Η αθλήτρια συγκεκριμένη του Αγκοντίου ήρθε με προϋποθέσεις να διεκδικήσει σίγουρα με τις επιδόσεις και που γνωρίζει όλος ο κόσμος βέβαια το ύψος της αθλήτριας αυτηνής. Σίγουρα θα διεκδικούσε ένα μετάλλιο για την Ελλάδα. Δυστυχώς υπήρχε ένας τραυματισμός, ο οποίος την ταλαιπωρεί εδώ πέρα και αρκετό καιρό. Πήγε και στο Πανευρωπαϊκό και έριξε χαμηλά, γιατί αυτή η φλεγμονή, η μερική ρήξη, η οποία έχει στο δεξί της άγκονά της, δεν της επέτρεψε να έχει όσο το δυνατόν την καλύτερη αποκατάσταση, έτσι ώστε να μπορεί να έρθει πανέτοιμη στους αγώνες και αυτούς. Μικροενοχλήσεις βέβαια που ανέφερε και που εξετάστηκε από εμάς, κρίθηκε να μην αγωνιστεί. Κρίθηκε καλύτερο να μην αγωνιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.